το οποίο το έχει εσύ, Τασούλη μου. Και έρχεσαι με μια πολύ ωραία γυναίκα και αγαπημένη γυναίκα. Μια κουκλάρα που τη δεκαετία του 90 ήταν σεξ σύμβολο και εξακολουθεί και είναι πανέμορφη, η Σαμπρίνα, η οποία μα μιλάει, ποια είναι η σχέση τη και μα λέει με τον Παναγιώτη Γιαβέλη, γιατί όταν χωρίσανε, δεν χωρίσαν τον καλύτερο τρόπο. Θυμάστε περισσότεροι. Συνήθως έτσι γίνεται. Συνήθως. Αλλά θα μας πει πώς είναι τώρα, θα μας μιλήσει για το γιο της, το Βαγγέλη, που έχει φτάσει εσύ στην εφηβεία, είναι 13 στα 14. Και θα μας πει ότι έχει πάρει και ένα βραβείο ευρωπαϊκό που δεν το ξέρουμε οι περισσότεροι. Μην μας πει τίποτα άλλο. Όχι, θέλετε να το δούμε. Πάμε. Ίσως το σεξ σύμβολο της δεκαετίας του 90. Μια γυναίκα που τα φώτα της δημοσιότητας πιο πολύ κοιτούσαν την εμφάνιση και μετά τη φωνή. Θέλω να μου πεις από εκείνα τα χρόνια τι αναπολύσεις, ποια ήταν η καλύτερη στιγμή σου. Θυμάμαι γλυκά, είναι αυτό τον, αυτή την, όταν είσαι ερασιτέχνης στην αρχή που ξεκινάς, πριν βγάλω το πρώτο μου CD, αυτό το καρδιοχτύπι. Μετά θυμάμαι, ήμουν στο αυτοκίνητο, δεν οδηγούσα, εγώ οδηγούσα η μαμά μου, θυμάμαι, και έπαιζε το φωνές, το τουέτο που έχω τώρα επιπλωμένο. Και λέω, είμαι εγώ στο ραδιόφωνο, είμαι εγώ. Είπες για τις φωνές και τον Κώστα Χαριτοποιημένο, αλλά ήσασταν τότε και ένα ζευγάρι που απασχολούσε τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι. Πόσα χρόνια ήσασταν με τον Κώστα? Όχι, δεν πιστεύω να βρειάζεται να το πω. Όχι, ήμασταν 7 χρόνια. Τώρα που συνεργάζεστε, πώς είναι μετά από τόσα? Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Κώστα. Δηλαδή, είναι... χρωστάω καταρχήν πάρα πολλά στον Κώστα. Φυσικά μου δώσε πάρα πολύ ωραία τραγούδια και μου άνοιξε τις πόρτες και έκανε τα πάντα. Μια φορά επιχείρησε να πάει στη Eurovision, ήσουν πάρα πολύ κοντά. Ναι. Με το κάμερα. Πήγε μαντό. Θα ξαναεπιχειρούσε να πας στη Eurovision? Θα το ήθελες? Είναι λίγο αποθυμένο, θες, γιατί παρατσάκα εσύ το έχασες. Ναι. Όχι, δεν είχα αποθυμένο να σου πω να πάω στη Eurovision. Και γενικά, αν θέλεις να σου πω την αλήθεια, και τότε είχα άγχο. Γενικά, αυτό με τους διαγωνισμούς και όλο αυτό με αγχώνει λίγο. Να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, έχω να σου πω ότι κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό, ότι το 95 το τραγούδι «Φταίς» είχε πάρει το πρώτο βραβείο στο OGAE Song Contest, που είναι ο ραδιοφωνικός της Eurovision, και ήταν και η Celine Dion μάλιστα τότε. Αλλά είχα βγει πρώτη με το «Φταίς». Η σχέση με το γιο σου τώρα, θα πάω στο γιο σου, γιατί μου έδειξες μια φωτογραφία όπου μιλάμε, παιδιά. Υπάρχει περίπτωση να του πιάσω φωτογραφικό φακό μαζί και να σου πούνε ότι είσαι και τεκνατζού? Είδες τι κουκλίνε. Είμαι πολύ μαμά. Νομίζω και ποια μαμά δεν είναι χαζομαμά, δηλαδή, έτσι. Ο Βαγγέλης καμαρώνει για τη μαμά. Το κρύβει και ντρέπεται? Όχι, καμαρώνει για μένα. Απλά εκνευρίζεται μαζί μου, επειδή εγώ στη ζωή μου γενικά είμαι πολύ χύμα. Ούτε βάφομαι, ούτε χτενίζομαι. Πιάνω τα μαλλιά μου πάνω και μου λέει: βγάλε τον μπιφτέκι από το κεφάλι, τον κότσο. Πώς είσαι έτσι και πώς θα έρθει. Μα σε βλέπω, μου λέει αλλιώς τηλεόραση και μου έρχεσαι έτσι τώρα. Είχα βάψω. Ναι, έχει ένα. Όμως είναι καταπληκτικός σε μιμήσεις και χιούμορ. Έχει απίστευτο χιούμορ. Νομίζω ότι αυτό σου κοντάρει να πα στο Your Face Sounds Familiar. όταν άκουσα τα πα στο Your Face Sounds Familiar, είχε τρελαθεί από τη χαρά του. Βέβαια με τρολάρει. Ότι εντάξει, τι δεν μπορεί να κάνει. Μου λέει, τρελαθεί, Βαγγέλη, εντάξει, δεν είπα ότι μπορώ, αλλά ας δοκιμάσω. Ανησυχία με έχει πιάσει. Ανησυχία που να κρύβεσαι. Αν έρθει ο Βαγγέλης και σου πει, μαμά, γιατί δεν ξαναφτιάχνει τη ζωή σου? Γιατί είσαι μόνη σου, θα σκεφτόσουν ένα δεύτερο γάμο? Δεν υπάρχει, δεν έχει αισθανθεί ο Βαγγέλης ότι είναι χαλασμένη η ζωή μου. Δηλαδή, εγώ είμαι βασικά της νοοτροπίας, ότι δεν πιστεύω ότι πρέπει ντε και καλά να είσαι παντρεμένος με κάποιον για να είναι καλά η ζωή σου. Από την άλλη, με τον μπαμπά του Βαγγέλη έχουμε μια καταπληκτική σχέση. Δηλαδή, είμαστε οικογένεια, μένουμε και αρκετές και μέρες. Είναι στην Αθήνα ο Παναγιώτης σε πολλά πράγματα, είναι πάρα πολύ δίπλα στο παιδί. Κάποια στιγμή είχε γραφτεί ότι υπάρχει επανασύνδεση. Αυτό ίσχυε ή ήταν φήμη? Όχι, να σου πω κάτι, δεν είναι κατηγορό που το γράψαν αυτό, γιατί συνήθως όταν χωρίζει ένα ζευγάρι. Εντάξει, και εμείς τον χωρίσαμε τον Παναγιώτη στην αρχή, είχαμε τις κόντρες μας, αλλά θα πει και πιο διαζύγιο, ξεπάει. Τελείως έτσι ανώδυνα. Στην πορεία όμως, όταν βρίσκει ο καθένας την ισορροπία του, τη γραμμή του, τη νέα πραγματικότητα στην οποία προσαρμοζόμαστε, μετά από εκεί και πέρα, βρίσκουμε και τις μεταξύ μας ισορροπία. Μπράβο. Και όλα είναι τέλεια. Αν δεις τον Παναγιώτη να σου παρουσιάσει μια άλλη γυναίκα για σύζυγο-σύντροφο, ή αν δει ο Παναγιώτης ένα, δεν θα ενοχληθεί? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί είμαστε... Ο Παναγιώτης είναι η οικογένειά μου. Δεν το βλέπω όπως το... Δεν ξέρω, εγώ δηλαδή δεν μπορώ να το... Όχι, δεν θα με ενοχλούσε. Εσύ θα ξαναφτιάξεις τη ζωή σου?
Μια χαρά είναι η ζωή μου. Τι να φτιάξω. Βλέπεις να έχω κάτι. Και... Συγγνώμη, υπάρχει κάτι στη ζωή σου που δεν ξέρουμε. Όχι. Ελεύθερη και ωραία δηλαδή. Ναι. Τι μαμά είσαι εσύ, λέει, θα έρχεται ο Βαγγέλης σου γνωρίζει. Θα είσαι μια πολύ όμορφη πεθερά. Νομίζω ότι θα είμαι καλή πεθερά.